η ομάδα της. Ναι. Μένα με ενδιαφέρει, μου λέει η ομάδα μου τι θα γίνει, εγώ έχω τη δουλειά μου. Ξέρω και ευτυχώς που έχει τη δουλειά της. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα. Είναι πολύ παιδιά που έμειναν χωρίς δουλειά αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ λυπηρή αυτή η είδηση. Έτσι, και πάρα πολύ στενάχωρη. Και την ώρα που το μάθαμε, πραγματικά στενάχωρεθήκαμε πάρα πολύ. Βρεθήκαμε και εμείς στην ίδια θέση και πραγματικά νιώθουμε πικραμένοι γι' αυτό. Και είναι σαν να το ξαναζούμε δεύτερη φορά, παρόλο που δεν είμαστε εμείς. Έτσι, και είναι πραγματικά λυπηρό. Έμειναν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Και βεβαίως είναι μια απόφαση του καναλιού που δεν μπορούμε εμείς να την αλλάξουμε και δεν θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε. Όλα για κάποιο λόγο. Στη θέση που βρισκόμαστε δεν έχουμε την εξουσία να την αλλάξουμε. Κωνσταντίνα, όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν και σίγουρα. Αυτό ξαναπες. Ναι, τα καλά έρχονται πάντα. Ξέρεις, όμως για όλα έτσι υπάρχει κάποιο λόγο, δεν μπορούμε να το δούμε τώρα. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα το δούνε και στη συνέχεια. Νομίζω ότι μίλησα με κάποια από τα παιδιά και είναι πολύ θετική και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Ο Αλέξης παραμένει, να πούμε, από το. Το πάνελ της παραμένει στο κανάλι με δική του εκπομπή, ταξιδιωτική νομίζω. Ωραία. Έχουμε και μια άλλη ανάρτηση. Να πούμε ότι η αρχισυνάχτρια της εκπομπής ήταν